Οι βουλευτές, οι διεμφυλικοί μέχρι τώρα ήταν αόρατοι. Έρχονται στην ορατότητα. Κάνουμε το αυτονόητο. Και είναι τιμή, πραγματικά τιμή, για την κυβέρνηση που φέρνει αυτό το νόμο για συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με πλήρη συνείδηση αυτού του βήματος συζητάμε πολλές ώρες τώρα για αυτούς τους ανθρώπους. Οι βουλευτές και οι βουλεύτριες του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν είναι αόρατοι και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να κρυφτούν. Και θα αναμετρηθούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, όχι γενικά και αόριστα με έννοιες και ιδεολογήματα, αλλά με ανθρώπινες ανάγκες και με ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα κρυφτούμε γι' αυτό. Και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κρυφτούμε, καμιά πολιτική δύναμη, κανένας και καμιά ξεχωριστά από εμάς που συμμετέχουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από δήθεν αντιπερισπασμούς, είτε από το στρίβι του διανομοθετικής προτάσεως, είτε από ισχυρισμούς ότι όλα προβλέπονται και δεν υπάρχουν ανάγκες οι οποίες δεν είναι ορατές και δεν είναι ανεκπλήρωτες ανάγκες. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω δύο σχόλια από θέματα που μπήκανε στο δημόσιο διάλογο, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε πολύ περισσότερο από την ιεραρχία. Θεωρώ χυδαίο, κοινικό και προσβολή στο δημόσιο διάλογο και στη συζήτηση αυτή, να εμφανίζονται πρωτοσέλιδα του τύπου «Ταυτότητα φύλου αναζητά ο ΣΥΡΙΖΑ». Και το θεωρώ χυδαίο και κοινικό απέναντι πρώτα απ' όλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πείτε μας ό,τι θέλετε. Κάντε όποια κριτική και πολεμική θέλετε. Μη χρησιμοποιείτε όμως, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο για την πολιτική αντιπαράθεση και για το δημόσιο διάλογο στη χώρα μας, μη χρησιμοποιείτε αυτά τα δίθεν ευφυή πρωτοσέλιδα στην πλάτη ανθρώπων και οικογενειών που έχουν υποφέρει. Είναι, νομίζω, χυδαίο, είναι προσβολή και γι' αυτό το λέω, μου δίνει τη δυνατότητα να το πω από το βήμα της Βουλής. Δεύτερο, μου είναι ακατανόητο, πραγματικά ακατανόητο, από την ιστορική διαδρομή, αν θέλετε, όχι της ιεραρχίας, αλλά του σώματος της Εκκλησίας σε αυτή τη χώρα, να αποτυπώνονται φράσεις στην ανακοίνωση της ιεραρχίας που λένε ότι αυτό το νομοσχέδιο, ανάμεσα στα άλλα, καταστρέφει ανθρώπους. Δεν μπορώ πραγματικά με το νου μου να βάλω ανθρώπους που διακηρύσουν, όπως λέει η χριστιανική θρησκεία, την αγάπη, την ανοχή και την απαντοχή, να λένε ότι μια πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει ανθρώπινες ανάγκες, που προσθέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταστρέφει ανθρώπους. Και θα ήθελα να το στιγματίσω αυτό με τον πιο έντονο τρόπο. Τη στιγμή που όλοι, μα όλοι, σε όλο τον κόσμο, που πραγματικά ενδιαφέρονται για την ουσία της λειτουργίας της δημοκρατίας, νομίζω ότι συμπίπτουν στην άποψη ότι ο αποστιγματισμός και το να βγάλουμε από το περιθώριο αυτές τις μικρές μειονότητες συμπίπτει απολύτως με αυτό που τουλάχιστον στη θεωρία, τουλάχιστον διακηρυκτικά, λέει η χριστιανική θρησκεία. Ακριβώς και από αυτή την, αν θέλετε, την έκφραση στη δημόσια συζήτηση, νομίζω ότι αναμφίβολα το θέμα της διάκρισης επιτέλους των ρόλων της Εκκλησίας και της Πολιτείας, όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει τολμηρά να το αντιμετωπίσουμε και για τις δύο πλευρές. Διότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα, και είναι μπροστά η συζήτηση αυτή,
να ξεκαθαρίσουμε αυτούς τους ρόλους και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Διαφορετικά, θα έχουμε συνεχώς μία κατάσταση η οποία, νομίζω, δεν βοηθάει τη δημοκρατία στη χώρα μας. Θα ήθελα να αναφερθώ στο λίγο χρόνο που μου μένει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτές τις επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις της ψυχιατρικής κοινότητας με την διαδικασία της έκρασης δημοσίων ανακοινώσεων, γιατί νομίζω ότι μπορώ να συμβάλλω σε ένα διάλογο ο οποίος θα συνεχιστεί και σε ένα διάλογο που έχει σημασία για την επόμενη μέρα. Και θέλω να πω τούτο. Νομίζω ότι υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες που εκφράζονται και υπάρχουν και πραγματικά προβλήματα. Θα αναφέρω μόνο δύο από αυτά. Έχω δουλέψει με τέτοια, με ανθρώπους που είχαν ανάλογα προβλήματα ή προβάλλαν το αίτημα της αλλαγής ύλου και πράγματι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Αυτό δεν είναι ούτε ψυχιατρικοποίηση, ούτε αγνόηση των αναγκών και της βούλησης. Τι εννοώ? Κάποιες φορές, ορισμένες φορές, αυτό το αίτημα μπορεί να παρουσιαστεί εξαιτίας μιας διεργασίας ψυχοπαθολογικής, μιας ψύχωσης, ενός πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου. Ή στις περιπτώσεις ανθρώπων του αυτιστικού φάσματος, πάλι μπορεί να παρουσιαστεί ως αίτημα από την πλευρά ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε αυτό το φάσμα, που όμως συνάδει με την υποκείμενη ψυχοπαθολογία. Γι' αυτό ακριβώς, και επειδή αυτά εμφανίζονται είτε στην εφηβική ηλικία, είτε στην νεότερη ενήλικη ζωή, νομίζω ότι η διασφάλιση μέσα από τη Επιστημονική Επιτροπή είναι εξαιρετικά σημαντική. Η σύνθεση αυτή, που μπορεί να γίνει όπως και η τροπολογία προβλέπει, η νομοτεχνική βελτίωση προβλέπει, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Ανθρωπίων Δικαιωμάτων και με το Υπουργείο Υγείας, νομίζω ότι διασφαλίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και από τη στιγμή που προβλέπει αυτοί που θα συγκροτούν αυτό το σώμα να είναι εξειδικευμένοι, γιατί πράγματι είναι ένα σύνθετο θέμα, είναι ένα δύσκολο θέμα. Σε αυτά τα περιστατικά, σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω ότι διασφαλίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το να μπορούμε να διακρίνουμε εάν πρόκειται για καταστάσεις που προβάλλονται ως αίτημα, αλλά που από κάτω υπόκειται μία ψυχοπαθολογία, ή για πραγματική βούληση, που νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη, ακόμη και από άλλες πλευρές, ότι εκεί μπορούμε να προχωρήσουμε στη νομική κατοχήρωση της αλλαγής ταυτότητας φύλου. Συνεπώς, νομίζω ότι αυτά πρέπει να παραθούν υπόψη. Νομίζω ότι και η πρόθεση και του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο είναι να μην αγνοηθούν τέτοιου τύπου πλευρές και νομίζω ότι και η επιστημονική κοινότητα σε όλη της την έκφραση και με την ευρύτητα που δίνει η νομοτεχνική βελτίωση, νομίζω μπορεί να συμβάλλει πραγματικά στο να είναι όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα αυτά τα ζητήματα σε ένα πολυπαραγωγικό θέμα όπως είναι η διαμόρφωση της ταυτότητας φύλου, χωρίς αμφιβολία. Πολυπαραγωγικό, σύνθετο πράγμα. Έτσι. Συνεπώς, μία τέτοιου τύπου αντιμετώπιση νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει και νομίζω ότι και η κοινότητα επιστημονική είναι πρόθυμη να συμβάλλει με βάση αυτή την νομοτεχνική βελτίωση που έχουμε κάνει. Και θέλω να τελειώσω, και με συγχωρείτε για τον χρόνο που χρησιμοποίησα, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικές να τις έχουμε υπόψη μας. Θέλω να πω κάτι τελευταίο.
αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι οικογένειες έχουν δυσκολευτεί. Λέω πολύ ήπια έκφραση. Κάποιες από αυτές έχουν πονέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό εκτός των αναγκών που προκύπτουν στη διαδικασία της νομικής αλλαγής φύλου, έχουν και ανάγκες, θα το έλεγα με μια ευρύτερη έννοια, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και αν επιλέξουν και άλλες αλλαγές, τα χαρακτηριστικά πλέον του φύλου, και εκεί έχουν ανάγκη υποστήριξης. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, διότι δεν αρκεί μόνο να αντιμετωπιστεί το αίτημα από μια διεπιστημονική ομάδα, υπάρχει και συνέχεια, και αυτή πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να τη φροντίσει. Με αυτές τις σκέψεις θεωρώ ότι είναι μια ιστορική στιγμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι τιμή που η κυβέρνηση έφερε αυτή την σημαντική τομή για αυτή τη μικρή κοινωνική μειοψηφία, που όμως δείχνει, μπορεί να δείξει και τον πλούτο της δημοκρατίας μας και την προσήλωσή μας ακριβώς στη δημοκρατική λειτουργία αυτής της κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,